Τελευταίος το λόγο θα λάβει ο εκλεκτός μας καλεσμένος, ευρωβουλευτής Νικ Γκρίφιν, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα από τη δική του οπτική γωνία, όπως άλλωστε επαναλαμβάνω έκανε πριν λίγους μήνες στη Μόσχα σε ένα αντίστοιχο συνέδριο, κάτι το οποίο πιστεύω ότι αξίζει να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα, για να δείτε πώς η υπόλοιπη Ευρώπη αντιμετωπίζει το πρόβλημα που θέλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρουσιάσουν προς τα έξω, το πρόβλημα της χρήσης αυγής, η οποία πολύ σύντομα, όπως μας διαβεβαίωσε και ο ίδιος, θα βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Thank you. We all know that Greece is about to take on over the presidency of the European Union. It is customary at such a moment for the incoming state to mark the occasion by sending each member of parliament a commemorative gift. On this occasion, however, I urge the Greek government to give the money instead to some poor Greek families instead of wasting it on members of the European Parliament who really don't need another blue and white striped tie or an Acropolis paperweight. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν σύνηθες σε μια τέτοια στιγμή να τιμήσουν την περίσταση αποστέλλοντας σε κάθε μέλος του Κοινοβουλίου ένα αναμνηστικό δώρο. Με την ευκαιρία αυτή, ωστόσο, καλώ την ελληνική κυβέρνηση να δώσει αυτά τα χρήματα σε ορισμένες φτωχές ελληνικές οικογένειες αντί να τα σπαταλήσει σε ευρωβουλευτές που πραγματικά δεν χρειάζονται άλλη μία γραβάτα με την γαλανόλευκη επάνω ή ένα αναμνηστικό με την Ακρόπολη. The gift that Greece should bring to the rest of Europe in 2014 is instead a clear commitment by the Greek government and indeed her entire political elite to uphold the values and sanctity of the gift that the genius of the Greek people gave to the entire world several thousand years ago. True democracy based on the freedom and equal treatment of all citizens. Το δώρο που η Ελλάδα θα πρέπει να φέρει στην υπόλοιπη Ευρώπη το 2014 είναι ανταυτού μια σαφής δέσμευση από την ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα ολόκληρη την πολιτική της ελίτ πως θα υπερασπιστεί τις αξίες και την ιερότητα του δώρου της ευφυΐας που έδωσαν ο ελληνικός λαός σε ολόκληρο τον κόσμο αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν. Μια πραγματική δημοκρατία με βάση την ελευθερία και την ίση μεταχείριση των πολιτών. Because at present, the Greek state and its judicial system, police force and controlled mainstream media are guilty of a blatant assault on the fundamentals of democracy. For those whose leftist bigotry or globalist greed blinds them to the shattering injustice now being done and the dangerous precedent now being set in Greece, I will sum up what I have learnt about freedom of speech in the course of three trials under the parallel liberal tyranny in Great Britain, where it is claimed by the state that, when it comes to thought crimes, telling the truth is no defence. Διότι επί του παρόντος η ελληνική πολιτεία και το δικαστικό σύστημα, η αστυνομία και τα ελεγχόμενα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένοχοι για αυτή την κατάφορη επίθεση κατά των θεμελίων της δημοκρατίας. Για εκείνους η αριστερή μυσαλλοδοξία, η παγκοσμιοποιημένη απληστία τους, κλείνουν τα μάτια μπροστά σε αυτή τη συγκλονιστική αδικία που συμβαίνει, σε αυτή την πραγματικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία γίνεται τώρα στην Ελλάδα. Θα συνοψίσω ό,τι έχω μάθει για την ελευθερία του λόγου κατά τη διάρκεια δύο δικαστικών μαχών, στο πλαίσιο των δύο δικαστικών μαχών, στην παράλληλα φιλελεύθερη τυραννία στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και εκεί προβάλλεται ο ισχυρισμός από το κράτος πως όταν πρόκειται για εγκλήματα σκέψης, το να λες την αλήθεια δεν είναι υπεράσπιση. Freedom of speech is not the right to parrot a platitude with which everyone, or rather those with the power, agree. Rather, if freedom of speech actually has any meaning or value, it is precisely the point at which it guarantees the right to say things with which polite society, its plausibly deniable anarchist militia thugs, and the corporate media disagree. Η ελευθερία του λόγου δεν είναι το δικαίωμα στο να επαναλαμβάνεις μια κοινοτυπία με την οποία όλοι ή τουλάχιστον αυτοί που έχουν τη δύναμη συμφωνούν. Αντίθετα, η ελευθερία του λόγου έχει πραγματικά κάποιο νόημα και κάποια αξία όταν εξασφαλίζεται το δικαίωμα κάποιου να πει τα πράγματα, να διαφωνεί με τις καταστάσεις και να διαφωνεί με κάποια κακοποιά αναρχικά και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στοιχεία με τα οποία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεργάζονται. This principle
which in turn provides the foundation stone for any and every true democracy, has been dragged into the gutter by the Greek state and its allies. The way in which the Greek state has leapt to do the bidding of powerful outside vested interests in launching the current multi-level assault on the right of the Greek people to choose, or indeed reject, in free and fair elections, the radical nationalist alternative, is something which has brought shame on Greece. Η αρχή, η οποία με τη σειρά της παρέχει το θεμέλιο λίθο για οποιοδήποτε και κάθε αληθινή δημοκρατία, έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση συρθεί και στην ουσία πεταχτεί στον κάδο των αχρήστων από το ελληνικό κράτος και τους συμμάχους τους. Ο τρόπος με τον οποίο το ελληνικό κράτος έχει προθυμοποιηθεί για να υπακούσει στις επιταγές των ισχυρών και τα εξωτερικά συμφέροντα και έχει αρχίσει την τρέχουσα πολυεπίπεδη επίθεση εναντίον στο δικαίωμα του ελληνικού λαού να επιλέγει ή ακόμα και να απορρίπτει τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, είναι κάτι που το οποίο έχει φέρει ντροπή για την Ελλάδα. And the way in which it has been applauded by the plutocratic puppet regimes at present crucifying their own nations on the bankster's cross of austerity and privatization looting similarly brings shame on the other nations of the European Union, or rather on our current masters. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει στην ουσία επικροτηθεί από τα καθεστώτα και τις μαριονέτες, δηλαδή της πλουτοκρατίας, φέρει στην ουσία και τα δικά τους έθνη στα χέρια των τραπεζιτών γκάνγκστερ, τους φέρνει σε καταστάσεις λιτότητας και λαιλασίας, σε καταστάσεις ιδιωτικοποιήσεων και φέρνει ντροπή για όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ουσία τους αφήνει στα χέρια των κυριαρχών. Golden Dawn and the other radical nationalist parties of Europe represent not just a political, but also a moral challenge to the authorities. Will they accept, as they are morally bound to do, that the sine qua non of a pluralist democracy is that they must accept the existence of a party that stands for views they find abhorrent? Furthermore, they should understand the need to allow that party to campaign freely, within legitimate laws applied equally to all, rather than criminalising them and subjecting them to legal harassment and denying them and their voters their rights. Η Χρυσή Αυγή, καθώς και τα υπόλοιπα ριζοσπαστικά εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης, δεν αποτελούν μόνο μια πολιτική, αλλά στην ουσία αποτελούν μια ηθική πρόκληση για τις αρχές. Θα δεχτούν όμως και είναι ηθικά υποχρεωμένες να τους δεχτούν, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας είναι ότι πρέπει να αποδέχονται την ύπαρξη ενός κόμματος, ακόμα και αν οι απόψεις του κόμματος αυτούς είναι για κάποιους απεχθείς. Επιπλέον, θα πρέπει να κατανοήσουν την ανάγκη κάποιος να μπορεί να πορεύεται ελεύθερα μέσα στα πλαίσια θεμητών νόμων, τα οποία εφαρμόζονται εξίσου για όλους, και παρά την ποινικοποίηση αυτών και την υποβολή τους σε νομικές παρενοχλήσεις, και να μην στερούνται τα δικαιώματά τους, καθώς και οι ψηφοφόροι το δικαίωμά τους στις εκλογές. When those in power take the latter, repressive route, then however much they bleat on about democracy, equality and human rights, their loftily expressed values become meaningless and worthless. A state that dehumanizes and oppresses its most vocal opposition loses all moral authority and legitimacy. It is morally bankrupt. Όταν αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία ακολουθούν στην ουσία την οδό της καταπίεσης, μετά, όσο και αν φωνάζουν για δημοκρατία, για ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα, αυτές οι αξίες εν τέλει δεν έχουν πια, είναι χωρίς σημασία και αν δεν έχουν σημασία και αξία. Ένα κράτος το οποίο οθείται στην αποκτήνωση και που καταπιέζει τη φωνή της αντιπολίτευσης χάνει κάθε ηθικό κύρος και κάθε νομιμότητά του. Άρα ηθικά έχει πτωχεύσει. This is because the state's power is only borrowed from the people. They lend to governments the right to act in their name and they can and must be able to take it back and give it instead to whoever they see fit. By moving to destroy that right, those in charge of the Greek state who reveal that they and their system are as bankrupt morally as they are financially. Αυτό συμβαίνει επειδή την εξουσία το κράτος στην ουσία την έχει δανειστεί από τους πολίτες και με τη σειρά του οι πολίτες του δίνουν το δικαίωμα στο κράτος να ενεργεί στο όνομα των πολιτών. Και μπορούν οι πολίτες όμως και πρέπει και μπορούν και πρέπει να είναι σε θέση να πάρουν πίσω αυτό το δικαίωμα και να το δανείσουν και να το δώσουν ξανά σε όσους ανθρώπους αυτοί θεωρούν. Με την προσπάθεια όμως της καταστραγίδησης του δικαιώματος αυτούς,
οι υπεύθυνοι του ελληνικού κράτους έχουν αποκαλύψει ότι και αυτοί αλλά και το σύστημά τους έχουν πτωχεύσει τόσο ηθικά όσο και οικονομικά. Unfortunately, I'm sure we all agree that there's no realistic possibility that your out-of-touch ruling elite will come to their senses and restore democracy and the rule of law of their own volition. Instead, it is Golden Dawn that must make a stand for freedom on behalf not just of its members and supporters, but indeed for all Greeks, regardless of their political opinions, because freedom is indivisible. Either everyone is free or no one is safe. Δυστυχώς είμαι βέβαιος ότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει στην ουσία καμία πιθανότητα η άρχουσα ελίτ να έρθει στα συγκαλά της και να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και το κράτος του δικαίου καθαρά μέσω της δικιάς της βούλησης. Αντί αυτού, η Χρυσή Αυγή στην ουσία είναι αυτή που πρέπει να κάνει τον αγώνα της για την ελευθερία για λογαριασμό όχι μόνο των μελών της και των υποστηρικτών της, αλλά βεβαίως και για όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους απόψεις, διότι η ελευθερία είναι αδιαίρετη. Γιατί ο καθένας είτε είναι ελεύθερος, είτε δεν είναι ασφαλής. In making that stand, Golden Dawn has already won the moral victory. That much is clear from the latest opinion polls. Now they will move on to legal victory as well. And the place to win that victory will be the European Court of Human Rights in Strasbourg. Στο πλαίσιο σε αυτό που αναφερόμαστε, βεβαίως η Χρυσή Αυγή έχει ήδη κερδίσει το ηθικό κομμάτι. Έχει ήδη μια ηθική νίκη στο πλευρό της. Αυτό είναι σαφές και φαίνεται καθαρά και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τώρα όμως θα προχωρήσει και σε μια ακόμα νεμική νίκη, καθώς θα κερδίσει με την προσφυγή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. I have a master's degree in law from Cambridge University. And more importantly, I spent all my adult life striving to secure the same fundamental freedoms against the same hypocritical intolerance of the tolerant. So I'm here today to tell you that I believe there can only be one outcome of a legal challenge to the repression and defunding of Golden Dawn, an expensive and humiliating defeat for the state and a paradigm-shifting victory for radical nationalism. Έχω ένα πτυχίο μάστερ νομικής από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το σημαντικότερο είναι ότι έχω περάσει όλη την ενήλικη ζωή μου προσπαθώντας να διασφαλίσω τις ίδιες θεμελιώδεις αρχές και να παλέψω ενάντια σε αυτήν την υποκριτική ανέχεια του μη ανεκτού. Έτσι είμαι και εδώ σήμερα να σας πω ότι πιστεύω ότι μπορεί στην ουσία να υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα, μία μόνο έκβαση μέσα από τη νομική πρόκληση η οποία γίνεται όσον αφορά για την καταστολή της Χρυσής Αυγής. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά μία ταπεινωτική ήττα την οποία θα υποστεί το κράτος και μία πραγματική νίκη της Χρυσής Αυγής, μία πραγματική παραδειγματική στροφή προς τον ριζοσπαστικό εθνικισμό. I base this opinion not on wishful thinking, but on the most basic statute and case law, all of which mean that the European Court has no choice but to conclude and to conclude that the current pseudo-legal war against Golden Dawn is totally illegal. Στηρίζω την άποψή μου αυτή, όχι μόνο σε ευσεβείς πόθους, αλλά τη βασίζω στην νομοθεσία και στην ομολογία, στα οποία θα βασιστεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν θα έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο άλλη επιλογή παρά να καταστήσει παράνομο όλο αυτόν το ψεύτικο νομικό πόλεμο ο οποίος πραγματοποιείται και γίνεται εναντίον της Χρυσής Αυγής. The case will center on two key areas. First, the crystal clear and absolute right to be offensive, best upheld in the case of Handyside versus the United Kingdom, 1976, and I quote. Η υπόθεση θα επικεντρωθεί σε δύο βασικούς τομείς. Πρώτον, είναι το πεντακάθαρο και κατατελείως απόλυτο δικαίωμα το να είναι κάποιος αρνητικός και αντίθετος σε κάτι. Αυτό φαίνεται καλύτερα στην περίπτωση του Handyside εναντίον του United, της Βρετανίας το 1976. The court's supervisory functions oblige it to pay the utmost attention to the principles characterizing a democratic society. Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of such a society. It is applicable not only to information and ideas that are favorably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference,
but also to those that offend, shock or disturb the state or any sector of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and broad-mindedness without which there is no democratic society. This means, amongst other things, that every formality, condition, restriction or penalty opposed in this sphere must be proportionate to the legitimate aim pursued. Οι εποπτικές αρμοδιότητες του δικαστηρίου υποχρεώνουν να καταβληθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στις αρχές που διέπουν μια δημοκρατική κοινωνία. Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ένα από τα βασικά θεμέλια μιας τέτοιας κοινωνίας και μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο και την ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 κάνει μάλιστα αναφορά όχι μόνο σε πληροφορίες ή ιδέες που γίνονται ευμενώς δεχτές ή θεωρούνται αυλαβείς ή αδιάφορες, αλλά ακόμα και σε εκείνες που προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν το κράτος ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα του πληθυσμού. Αυτές είναι οι απαιτήσεις μιας κοινωνίας η οποία θέλει να χαρακτηρίζεται ως δημοκρατική κοινωνία. Είναι οι απαιτήσεις που χρειάζεται μια δημοκρατική κοινωνία, μια κοινωνία του πλουραλισμού, της ανεκτικότητας, της ευρύτητας του πνεύματος. Καθώς χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό σημαίνει, μεταξύ των άλλων, ότι ο κάθε περιορισμός ή η ποινή που επιβάλλεται γύρω από αυτά τα θέματα θα πρέπει να είναι και σαφώς ανάλογη με τον επιδιωκόμενο θεμητό σκοπό. This and the related case law guarantees the rights even of those who hold allegedly extreme views to have the same right to have and to impart unconventional, even alarming opinions, and to fair and unfettered access to the democratic process. Second, we have the first protocol of the European Convention on Human Rights. In guaranteeing the right to the peaceful enjoyment of property, which clearly includes the right to state subsidies enjoyed by others, this clearly imposes on the authorities, in this case, the duty to act proportionally. Αυτή η σχετική νομολογία εγγυάται τα δικαιώματα ακόμα και εκείνων που έχουν, σύμφωνα με ισχυρισμούς κάποιων άλλων, κάποιες απόψεις οι οποίες θεωρούνται για αυτούς ακραίες ή ακόμα και ανησυχητικές για την ίδια την κοινωνία. Έχουν το δικαίωμα συνεπώς και αυτοί που έχουν διαφορετική άποψη στη δίκαιη και απρόσκοπτη πρόσβαση στη δημοκρατική διαδικασία. Δεύτερον, έχουμε το πρώτο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπου αναφέρεται στη διασφάλιση του δικαιώματος του καθενός στην ειρηνική απόλαυση της περιουσίας τους. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα που έχουν για τις κρατικές επιδοτήσεις, όπως το απολαμβάνουν και όλοι οι άλλοι. Αυτό επιβάλλει ότι οι αρχές θα πρέπει να φερθούν στην περίπτωση αυτή και να ενεργήσουν αναλόγως. Specifically, this means that restrictions and sanctions must be exercised by those in authority with regard to proportionality. Added to the pre-existing Europe-wide bar on collective punishment, this makes the kind of treatment meted out to Golden Dawn illegal as well as immoral. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι οι περιορισμοί και οι κυρώσεις που ασκούνται από όσους βρίσκονται στην εξουσία θα πρέπει να γίνονται με βάση την αναλογικότητα. Προσθέστε σε αυτό και την πανευρωπαϊκή γραμμή όσον αφορά τη συλλογική τιμωρία και θα δείτε ότι, ότι ο τρόπος που φέρονται στη Χρυσή Αυγή είναι τελείως παράνομος καθώς και ανήθικος. As we all know, the pretext for the attempted destruction of Golden Dawn by the powers that be was the murder of a self-confessed leftist extremist, allegedly committed by an individual in the course of a fight between football fans. We also know that, despite waves of trawling raids, no evidence whatsoever has been found to link the murder to any official of Golden Dawn. To use it, or propaganda rhetoric about criminal association, as the pretext to repress an entire party is a legal nonsense. If evidence were to be found against any individual, then that individual should be prosecuted, and if found guilty, punished as appropriate, and on a tariff based on sentences handed out to others who previously committed similar crimes. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το πρόσχημα που χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση για εναντίον της Χρυσής Αυγής ήταν η δολοφονία ενός αυτοαποκαλούμενου μάλιστα εξτρεμιστή αριστερού. Η δολοφονία μάλιστα φαίνεται ότι διεπράχθη από ένα άλλο άτομο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μεταξύ νεφιλάθων του ποδοσφαίρου.
Γνωρίζουμε επίσης ότι παρά τις τεράστιες, τις πολλές ενδείξεις που και καλά παρουσιάζει η κυβέρνηση, καμία απολύτως απόδειξη όμως δεν έχει βρεθεί που να συνδέει τη δολοφονία με οποιονδήποτε συσχετίζεται με τη Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό η προπαγάνδα, αυτή η ρητορική προπαγάνδα που έχουν σχετικά με την εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιείται στην ουσία σαν ένα πρόσχημα για να καταστήλει τη λειτουργία ενός ολόκληρου κόμματος και αυτό στην ουσία πρόκειται για μια νομική ανοησία. Νομικά δεν στέκει πουθενά. Αν όμως βρεθούν κάποιες αποδείξεις για οποιονδήποτε άτομο, τότε αυτό το άτομο θα πρέπει να διωχθεί και αν κριθεί ένοχος θα τιμωρηθεί αναλόγως με την περίπτωση και πάντα με βάση συγκεκριμένες ποινές οι οποίες έχουν επιβληθεί και σε άλλους που έχουν διαπράξει παρόμοια εγκλήματα. But even if individuals were to be found guilty, to leap from there to the destruction or hamstringing of an entire political party would be a flagrant and illegal breach of the European Convention as well as of natural justice. Even hypothetically, if some of the leaders of a party were genuinely found guilty of serious crimes, it remains the case that they should be subjected to legal sanction as individuals. It is impossible and intolerable to suggest that their innocent colleagues, the party, their grassroots activists and their voters should be punished en bloc. It is out of all proportion with the proper implementation of the law. I would have thought that Greece would have learned all about the injustice and danger of such collective punishment during the Ottoman occupation and again during the 1940s. Αλλά ακόμα και αν κάποιο άτομο εν τέλει κριθεί ένοχο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβάλλει στην καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος. Κάτι τέτοιο, το γεγονός αυτό, θα αποτελούσε μια κατάφορη παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, καθώς είναι παράνομο και είναι ακόμα και εναντίον της δικαιοσύνης. Αλλά υποθετικά μιλώντας, αν κάποιος, έστω τους ηγέτες του κόμματος, ήταν πραγματικά ένοχος για κάποιο σοβαρό έγκλημα και τότε θα ήταν η περίπτωση να υποβάλλονται νομικές κυρώσεις, θα έπρεπε να είναι η περίπτωση να υποβάλλονται νομικές κυρώσεις σε αυτόν ως άτομο. Είναι αδύνατον και απαράδεκτο να διωχθούν ή να τιμωρηθούν αθώοι συνάδελφοί του, το κόμμα, ακόμα και ακτιβιστές συναγωνιστές τους, όπως επίσης και οι ψηφοφόροι τους. Αυτή η κατάσταση είναι πέρα από οποιαδήποτε, δεν έχει καμία σχέση με την ορθή εφαρμογή του νόμου. Θα έλεγα μάλιστα ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να γνωρίζει ήδη την αδικία και τον κίνδυνο της συλλογικής τιμωρίας, την έχει γνωρίσει κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής και την έχει γνωρίσει πάλι στη δεκαετία του 1940. My message to the government and its allies and the collaborators within the ruling class is therefore simple. You have acted illegally, you are acting illegally, and if this case goes to Strasbourg, you are going to lose. So back down now and save the money and energy to help alleviate the suffering that your failed policies are inflicting on ordinary Greeks. Το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω προς την κυβέρνηση, τους συμμάχους τους και τους συνεργάτες τους και την άρχουσα τάξη είναι απλό. Έχετε ενεργήσει παράνομα. Δράτε παράνομα, και αν αυτή η υπόθεση καταλήξει στο Στρασβούργο, τότε εσείς θα χάσετε. Γι' αυτό λοιπόν, τώρα που έχετε την ευκαιρία, κάντε πίσω, εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια, έτσι ώστε να βοηθήσετε και να απαλύνετε τον πόνο των απλών Ελλήνων, των οποίων οι δικές σας αποτυχημένες πολιτικές έχουν επιφέρει. But I don't expect them to take that advice, because, as the ancient saying goes, whom the gods would destroy, they first make mad. So I will be there in Strasbourg to watch the enemies of Greek freedom lose. Αλλά βεβαίως δεν περιμένω να ακολουθήσουν αυτή τη συμβουλή, γιατί όπως έλεγε και ένα αρχαίο ρητό, όποιον οι θεοί έχουν σκοπό να καταστρέψουν, πρώτα τον κάνουν τρελό. Οπότε θα είμαι και εγώ στο Στρασβούργο για να παρακολουθήσω τους εχθρούς της ελληνικής ελευθερίας να χάνουν. Long live freedom, victory to golden dawn,
On behalf of the real nationalist opposition all over Europe, I tell friend and foe alike, our time will come. Ζήτω η ελευθερία, νίκη στη Χρυσή Αυγή, εξ ονόματος της πραγματικής εθνικιστικής αντιπολίτευσης σε όλη την Ευρώπη, λέω στους φίλους και τους εχθρούς μου, ο χρόνος μας θα έρθει.